Πάμε σε Ευγέννη Δαδαλιάρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε εύκολα τσαλάκωτα. Καλησπέρα, Ευγέννη. Καλησπέρα. Και να πούμε βέβαια ότι η είδηση που δώσαμε στην αρχή από τον Ηρακλή για τον Καλατζάτσε είναι με υπογραφή του κυρίου. Εδώ αυτός είναι υπεύθυνος, αυτός πήγε το απόγευμα στη Μίκρα και αυτός έκανε το ρεπορτάζ για να αποδίδουμε σε αυτόν που πρέπει τα εύσημα. Έλα, Ευγέννη. Είναι με το ένα πόδι εκτός Μίκρας ο Καλατζάτσε. Δεν το κρύβουν και στον Ηρακλή. Αναμένεται το ερχόμενο να είναι το τελευταίο παιχνίδι. Μάλιστα. Για τον Ρώσο, αλλά ας περιμένουμε την εξέλιξη. Ωραία. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 0-3. 0-3 αέρας ο ΠΑΟΚ από το παγωμένο κουκούλι με 19 τα δύο πρώτα σετ. 19-25, 19-25, 27-29 το τρίτο. Η Παναχαϊκή πλήρωσε την απουσία του Νίκου Ρουμελιώτη με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ρουμελιώτης, ο οποίος χτυπήθηκε από γαστρεντερίτιδα και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ είχε MVP το Σακόγλου, ο οποίος έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι. 22 πόντους, 63% επίθεση με δύο μπλοκ. Ο Σακόγλου, ο οποίος ήταν κορυφαίος του αγώνα, δεν ήταν όμως μόνο αυτός. Είχε και Παπαδόπουλο, είχε και Σωτηρίου στα άκρα, δεν είχε Ντάντε, δεν είχε Σαφράνοβιτς. Όπως μας έλεγε χθες ο Γιάννης Καλμαζίδης, επιλογή του ήταν γιατί θέλει να έχει την ομάδα έτοιμη και όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. Αυτό που δεν μας άρεσε είναι ότι χωρίς Νίκο και χωρίς υποδοχή η Παναχαϊκή δεν τα καταφέρνει. Λογικό είναι άλλωστε. Παναχαϊκή, η οποία κόντραρε μόνο στο τρίτο σετ. Απ' την άλλη, αυτό που μας άρεσε είναι το γεμάτο ρόστερ του ΠΑΟΚ, το οποίο το έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην Παναχαϊκή. Ακόμα και όταν η Παναχαϊκή στο τρίτο σετ κόντραρε, ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί, μίλησε η εμπειρία του. Η Παναχαϊκή ήταν στο 26-26 το τρίτο σετ, στο 27-27 εκεί γίνονται λάθη και εκεί ο ΠΑΟΚ με Σωτηρίου παίρνει τον τελευταίο πόντο, κάνει το 27-29 και μαζί παίρνει ένα καθαρό τρίποντο στην έδρα της Παναχαϊκής, με το οποίο ανεβαίνει ψηλότερα στην βαθμολογία και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Ωραία, εδώ βλέπουμε και το στατιστικό. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Ακούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε ο καλός συνάδελφος Προκόπης Γκόγκος από την Πάτρα. Έχουμε 14 παιδιά που μπορούν να παίξουν όλοι. Σίγουρα κάποια παιδιά παίζουν λίγο περισσότερο από κάποια άλλα. Σήμερα δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν αυτοί που δεν παίζουν συνήθως τόσο πολύ και όπως είδατε ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά και είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα για έναν προπονητή να ξέρει ότι υπάρχουν παιδιά που μπορούν να προσφέρουν πάσα στιγμή. Η απειρία ίσως των παιχτών και η απουσία του Νίκου ήταν σημαντική. Είμαι μόνο μία εβδομάδα ουσιαστικά εδώ. Πιστεύω όμως ότι τελικά θα μπορούσε να κριθεί λίγο περισσότερο καλύτερα προς εμάς το σκορ στο δεύτερο σετ. Έχουμε αποδείξει φέτος ότι όποιος και να παίζει, η ομάδα παίζει το ίδιο καλά και μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Πιστεύω σήμερα στα δύο πρώτα σετ ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και σοβαροί και κάναμε το 2-0 εύκολα. Στο τρίτο σετ είχαμε το πάνω χέρι μέχρι ένα σημείο που κάναμε κάποια λάθη. Βρήκαμε διαφορετικό σχήμα από ό,τι μπαίνουμε στο πρωτάθλημα. Μέχρι να βρεθούμε μεταξύ μας, με το τεσάρι μας να παίζει διαγώνια, ένα παιδί που παίζει τον Βασίλη Κωστόπουλο πρώτη φορά βασικός, ήταν λίγο δύσκολο. Προσαρμοστήκαμε στο τρίτο σετ. Φτάσαμε κοντά, αλλά κάποια λάθη δεν μας στέρισαν το σετ.